ακουγόσαστε ότι στις τελευταίες συγκεντρώσεις και να πω ότι μόνο το 2023 που δεν έχει ακόμα κλείσει το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο πεντάμηνο είμαστε, έχουμε κάνει τέσσερες απεργίες μέχρι σήμερα, στους 5 πρώτους μήνες, με πρώτο και κύριο θέμα εντατικοποίηση των ελέγχων για τα μέτρα προστασίας, υγείας και ασφάλειας. 4 απεργίες έχουμε κάνει. Που βεβαίως τα κανάλια που είναι σήμερα εδώ, που μπορεί να μας λένε πάλι και λέγανε ότι οι απεργίες μπορεί να διώξουν τις δουλειές, τα ίδια που είδαμε και στα ΤΕΠΗ δηλαδή, που ήσασταν ρωτάγανε εσείς, αλλά όταν κάνανε απεργίες οι εργαζόμενοι για να αναδείξουν το πρόβλημα και να προλάβουμε το κακό, δεν υπήρχε κανένας. Ούτε συγκινητοποίηση τους είδαμε, ούτε πουθενά. Ούτε ένα δελτίο τύπο δεν αναπαρήγαγα από αυτά που στέλναμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να έχουμε κάποιο νεκρό για να μας θυμηθούν ότι υπάρχουμε. Τι λέγαμε όταν προκυνήσαμε τις απεργίες? 1000 φορές να κάνουμε απεργία πριν να γίνει κάτι και να μην γίνει ποτέ, παρά να πρέπει να κάνουμε απεργία γιατί έγινε κάτι. Αυτό δεν λέγαμε? Να θυμόσαστε εδώ που μαζευόμαστε. Όμως, όταν χτυπάς, όχι σε κουφούς, σε πόρτες που είναι κουφή από πίσω, όχι αυτό. Σε ανθρώπους που κυβερνάνε και που είναι ταγμένοι να υπηρετούν την κονόμα. Ποιος κονομάει, να πάμε μαζί του. Γιατί κονομάει, να πάρουμε κι εμείς. Το είναι. Αυτό δεν είναι που φωνάζαμε και για τα ΤΕΠΗ, που αποδείχθηκε. Από τη μία είναι τα κέρδη και από την άλλη είναι οι ζωές μας. Αυτό αποδεικνύεται. Αυτό δεν φωνάζαμε ότι και εμείς σε μια κοιλάδα των ΤΕΠΟΝ ζούμε και δουλεύουμε? Αυτό δεν φωνάζαμε τότε? Εδώ τα τελευταία χρόνια στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της κρίσης και καλά τσεκουρεύουνε τον έναν ηλεκτρικό μηχανισμό μετά τον άλλον.